Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο Delicious κανάλι μου και σήμερα είμαι σε ένα υπέροχο τέλειο μπάνιο και είμαι σε ένα ξενοδοχείο, είμαι σε ένα από τα πιο ωραία ξενοδοχεία στο Birmingham και είπα γιατί να μην εκμεταλλευτούμε αυτό το τέλειο μπάνιο. Κοιτάξτε, εμένα αυτά τα μπάνια με τρελαίνουν, όπως είχα και στην Ιορδανία, και είναι από τα αγαπημένα μου μέρη στο σπίτι, χωρίς καμία πλάκα μου αρέσει να κάθομαι με τις ώρες στα μπάνια, όσο και περίεργο αν σας ακούγεται. Αν ακούγουμε κάπως χάρη είναι επειδή είμαι, νομίζω έχω αυτό ακριβώς, έχω κολλήσει νομίζω την ίωση του 2019, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, αν καταλάβατε, και είμαι σκατά εδώ και μία εβδομάδα. Αλλά σήμερα αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο που θα κάνουμε ένα πιο glam get ready with me skin, night skin care routine. Οπότε θα προσπαθήσουμε λίγο να καλυτερέψουμε. Δεν θα βάλω make-up, απλά θα κάνουμε ένα πιο μεγάλο skin care, βραδινό skin care, γιατί έχω αρκετές μέρες που δεν προσέχω το πρόσωπό μου. Έχω πάνω από μια εβδομάδα να βάλω make-up. Μία στο τόσο βάζω ενυδατική το βράδυ, επειδή είμαι πραγματικά χάλια το περισσότερο καιρό της ημέρας. Αλλά πριν αρχίσουμε το βίντεο, θέλω να σας πω: μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram εδώ. Και αν θέλετε, σίγουρα θα ξέρετε το ASMR κανάλι μου. Άμα δεν ξέρετε, πηγαίνετε να ακολουθήσετε και το ASMR κανάλι μου. Και ας αρχίσουμε. Οκ. Η μπλούζα. Τρελαίνομαι, μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε εδώ για την μπλούζα. Είμαστε εδώ για το πραγματικό night skin care routine. Κοιτάξτε τι θα κάνω τώρα. Αν μου πείτε πώς λούζετε τα μαλλιά σας κάθε μέρα, μπράβο, οκ, όλα, μπράβο σας. Εγώ όχι, τα λούζω κάθε 3 με 4 μέρες, οπότε αγαπώ τα dry shampoo, όπως ξέρετε, σας το έχω πει. Και κάθε φορά δοκιμάζω ένα καινούριο, αλλά είναι τα πιο πολλά εδώ, είναι από Batiste, νομίζω λέγονται. Όπου θα δοκιμάσω αυτό, είναι για No White, οπότε νομίζω ψεκάζει, είναι καφέ χρώμα. Θα δούμε τι χρώμα ψεκάζει. Και κάτι ακόμα, πρέπει επιγόντως να αλλάξω το extension. Κοιτάξτε, έχει φτάσει μέχρι εδώ το extension. Και κάτω είναι ακόμα πιο μικρή. Είναι tragic η κατάσταση. Και να σας πω κάτι, το μυστικό για να έχετε φρέσκα μαλλιά όταν βάζετε dry shampoo, δεν είναι να περιμένετε το μαλλί σας έχει γίνει χάλι και έχει λαδώσει και δεν βλέπετε. Είναι πριν βγάλει τόση λιπαρότητα, να ψεκάσετε dry shampoo. Ωραία. Και τώρα το μαλλί μας, νομίζω βάφει τα χέρια. Αυτό που κάνουν το dry shampoo είναι να σου φουντώνουν, να σου ξεραίνουν το μαλλί, ακόμα και τις άκρες. Και γι' αυτό οι περισσότερες κοπέλες που έχω δει δεν είναι καλό στο dry shampoo, δεν είναι καλό στο dry shampoo, γιατί σου ξεραίνει το μαλλί. Σου κάνει αυτό, θα σου ξεράνει το μαλλί, αλλά εσύ επειδή ξέρεις, είσαι εδώ, okay. Θα βάλουμε κάτι στις άκρες. Τώρα δεν χρειάζεται να βάλεις εσύ αυτό, θα βάλεις κάτι άλλο που έχεις. Αυτό είναι από wow. Και είναι λέει Dream Cocktail. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι κάνει, θα σκορδέψω. Δεν ξέρω τι κάνει, το αγόρασα και λέω ότι παχαίνει την τρίχα. Δεν είναι τίποτα τέτοιο. Απλά μου αρέσει το πώς μυρίζει. Και η αίσθηση ότι κάνω κάτι στο μαλλί. Οπότε το βάλω από αυτό στις άκρες και τα απαλλαίνει αρκετά. Κάνω αυτό. Το βράδυ για να ξυπνήσω ότι το μαλλί θα είναι σαν να το ακουλούσει. Και βάζω και πάνω. Βλέπεις, κάνουμε αυτό. Έχουμε τελειώσει με το μαλλί, αλλά έχουν γίνει κάπως καφέ. Έχουν βαφτεί κάπως τα δάχτυλά μου. Και αυτό είναι το dry shampoo, οπότε θα τα πλύνω. Έχουμε ξεμπερδέψει το μαλλί. Και αυτό είναι το πρώτο step για την A Delicious Night Routine. Θα δέσω το μαλλί μου πάνω. Και τι θα κάνω. Δεν είμαι βαμμένη, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω double cleanse και πράγματα. Βαριέμαι μόνο που τα ακούω. Δηλαδή, ποιος κάθεται και χρησιμοποιήσει καθαρό δέρμα, ενώ δεν έχω βάλει ούτε αντιλιακό double cleansing. Ψυχαίνομαι μόνο που τα ακούω. Έχω την Clarisonic και επειδή έχω πολύ καιρό να καθαρίσω το πρόσωπό μου, όπως σας είπα, να καθαρίσω, ενώ δεν έχω βάλει νυδατική και δεν έχω κάνει. Έχω καθαρίζω το πρόσωπό μου δύο φορές την ημέρα, anyways, αλλά όχι με αυτό. Έχω καιρό να χρησιμοποιήσω αυτό. Την Clarisonic, ξέρετε, την αγαπώ. Έχω πάθει εθισμό με αυτό. Το έχω τελειώσει.
είναι από It Cosmetics, θέλω να το ξαναγοράσω και θα σας πω ότι είναι το καλύτερο cleansing που έχω χρησιμοποιήσει. Δεν υπερβάλλω, είναι καλύτερο από το CeraVe. Είναι καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο έχω χρησιμοποιήσει. Στην αρχή νόμιζα πως δεν κάνει κάτι, γιατί είναι τόσο απαλό και δεν χαλάει το pH και νομίζεις πως απλά δεν κάνει κάτι, αλλά είναι υπέροχο επειδή σου κρατάει το πρόσωπο σε μια κατάσταση άνοιξης. Αυτό ακριβώς κάνει και ότι κατάλαβες. Τέλειο. Δεν ξέρω αν έχει μείνει, τώρα θα δούμε αν έχει μείνει, γιατί το έχω βάλει και νερό, αν φανταστείτε. Το αγαπώ. Και είχα φέρει ένα, αν είχε τελειώσει, μετά θα αρχίσω να χρησιμοποιώ αυτό από αλφα, έτσι νομίζω λέγεται. Και είναι Balancing Cleansing με Aloe Vera. Δεν τους πολύ έχω εμπιστοσύνη, γιατί είναι μία από τις πιο ακριβές μάρκες, το Alpha Edge. Και έχω φέρει και το toner του που κάνει peeling. Το έχω χρησιμοποιήσει και είναι πολύ καλό, το έχω χρησιμοποιήσει 2 φορές, αλλά είχα και σε sample. Αλλά αυτό δεν ξέρω τι κάνει, θα το αφήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχει από αυτό, επειδή είναι το καλύτερο cleansing. Οπότε τώρα θα βρέξω το πρόσωπό μου και θα χρησιμοποιήσω το Clarisonic. Είμαι πολύ bougie στο ξενοδοχείο. Οπότε μην νομίζετε, πολλές φορές βαστάω τη πετσέτα και καθαρίζω το πρόσωπό μου. Δεν το κάνω μόνο για το βίντεο. Κάθομαι, βλέπω τηλεόραση, βλέπω βίντεο στο YouTube. Τελείωσε. Πάω να ξεπλένω το πρόσωπό μου. Και αφού κάνουμε αυτό το step, κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Ξεχώσα τα βάμβακα και από τα μία στιγμή να πάω να... Καθίστε, είναι σε ένα πολύ μπούζιο ξενοδοχείο, δεν θα είχε πάω πάνω. Ξενοδοχείο της πλάκας είναι, πάνω από τα δικά μου. Ξέρετε τι, δεν τα βρήκα τα βαμβακάκια μου. Έχω πάρα πολλά, είμαι σίγουρη, είναι κάπου. Απλά δεν μπορώ να τα βρω σε τόσες βαλίτσες. Και θα κάνω κάτι, ας το ονομάσουμε μπούζιο και δεν είναι. Θα πάρω χαρτοπετσέτες και θα βάλω από το Alpha Edge. Στην αρχή φοβόμουν να το βάλω, επειδή είναι τρομακτικούλι, οκ. Okay. Λέει ότι κάνει peeling και μπορεί να σου καίει το πρόσωπο και πρώτη φορά που το έχω βάλει σε τέστερ, πραγματικά μου έδωσε το πρόσωπο. Έβαλα μια ποσότητα τώρα και θα καλύψουμε όλο το πρόσωπο. Λέει να το κάνεις μέρα παραμέρα. Εγώ το έχω κάνει 2 φορές και φοβήθηκα και σταμάτησα. Okay. Και θα περιμένουμε, έβαλα σου έβαλα, τώρα δεν μπορώ να βάλω περισσότερο. Και θα περιμένουμε να στελνώξει, αν και ήδη έχει στελνώξει από το πρόσωπό μου. Τώρα αυτό τον καιρό δοκιμάζω αυτά τα 2 που σας είπα, θα χρησιμοποιήσω αυτό και αυτό. Θέλω πάρα πολύ να αρχίσω να χρησιμοποιώ. Επειδή είδατε πόσο χάλια ήταν η γλωσσιέ. Ήταν ένα ψέμα, νομίζω. Μια ζωή έβλεπα το Charles Cross εδώ και χρόνια, από τότε που ήμουν Ιούνι. Όταν σπούδασα αγγλικά το 2012 και ήθελα τόσο πολύ να δοκιμάσω γλωσσιέ και νομίζω ότι είναι το πιο πουζί, το πιο τέλειο, το πιο ακριβό, το πιο καλό προϊόν ever και τώρα που τα αγόρασα είναι... δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα. Ποιος ο λόγος, τι συμβαίνει. Αν και θέλω να αγοράσω, νομίζω υπάρχει ένα άρωμα από γλωσσιέ που βλέπω μια κοπέλα να το έχει και λέει ότι είναι τέλειο και μια κρέμα σώματος από γλωσσιέ, δεν είμαι σίγουρη. Έτσι με έχουν διαφημίσει σε μένα, τα αγοράζω όλα αμέσως. Τώρα θα βάλουμε ένα σπρέι, ένα πολύ ενυδατικό νεράκι, δεν ξέρω τι έχει, Clay Proactive Skincare Essential Water, δεν ξέρω τι έχει, αλλά είναι από L'Occitane και όποιος από εσάς ή όποιος από εσάς θέλει να είναι πιο bougie skincare, είναι τα πιο τέλεια skincare προϊόντα από L'Occitane. Ό,τι και να πάρεις θα είναι τέλειο, νιώθεις τη διαφορά, νιώθεις άλλο επίπεδο skincare με τα προϊόντα από L'Occitane. Οπότε θα βάλουμε αυτό το νεράκι, το χρησιμοποιώ και μετά από το γυμναστήριο ψεκάζομαι, επειδή νιώθω πιο, δεν ξέρω, μια στιγμή. Ψέκαζω και είναι ακριβό. Μυρίζει κάτι πικρό, αλλά αυτή η πικρή είναι που σου δίνει αυτό το πιο, καταλάβατε. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα πικρά, δεν μου αρέσουν τα ξινά, μου αρέσουν τα πικρά. Τα έφαγα κιόλας, είμαι που. Οπότε θα περιμένουμε λίγο έτσι να στεγνώξει στην επιδερμίδα μας. Αν και φαίνομαι τόσο κουρασμένη, μου βλέπω στην κάμερα και λέω wow. Ναι, ελπίζω να δουλέψει όλο αυτό το glam night skin routine. Okay. Ελπίζω. Έχει αρκετά πράγματα, δεν ξέρω τι από αυτά θα δοκιμάσουμε σήμερα. Μέχρι να περιμένουμε να στριγνώξω το πρόσωπο, θέλω να σας δείξω το άρωμα που χρησιμοποιώ για το σπίτι και πιο συγκεκριμένα για το βράδυ.
please. Δεν θα ψεκαζόμαστε όλα τα αρώματα για να βγαίνουμε έξω και στο σπίτι θα προμάνουμε με κρεμμύδι. Όχι. Αν και ξέρετε την αγάπη με τα κρεμμύδια, άσχετο. Θα βάλω αυτό το άρωμα από L'Occitane. Okay. Νερόλι και ορχιδέα από L'Occitane. Μυρίζει λευκά λουλούδια. Okay. Μυρίζει ό,τι πιο ακριβό, ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο ηρεμιστικό να πω. Τέλειο. Και να σας πω κάτι. Αυτό είναι πανάκριβο. Εδώ στην Αγγλία, ακόμη και στην Ελλάδα, στην L'Occitane, έκανε 80 και 90 ευρώ. Πρώτη φορά που το αγόρασα το καλοκαίρι, μαντέψτε από πού, από το Scrooge. Μαντέψτε πόσο έκανε, 18 ευρώ. 18 ευρώ. Το αγόρασα, ίδια συσκευασία, ίδια τα πάντα. Δεν είχε, ήταν κλειστό, ήταν καινούριο, ήταν ακριβώς το ίδιο και ήταν 18 ευρώ. Και υπήρχαν σε στόκ και άλλα και λέω, καλά, να στηριώσω και μετά θα το αγοράσω. Και μετά δεν υπήρχε πια σε στόκ και μετά το κουλάκι L'Occitane 80 και 90 ευρώ. Ακριβώς το ίδιο άρωμα. Οπότε δεν ξέρω, μπείτε στο Scrooge. Βάζω πάντα άρωμα. Και επειδή μυρίζουν και μυρίζουν τέλεια και είναι όλα τόσο πιο ωραία και πιο zen όταν βάλεις άρωμα, οκ, καλά άρωμα. Έχω αυτές τις δύο κρέμες και την άνοιξα και θέλω να την τελειώσω γιατί είναι sample, οπότε δεν θέλω να μου μένει. Χρησιμοποιώ από Kiehl's το Midnight Recovery και είναι από τις πολύ καλές και η τιμή της δεν είναι τόσο σοκαριστική όπως άλλες κρέμες ματιών. Οι κρέμες ματιών από L'Occitane είναι ό,τι καλύτερο, αλλά είναι πανάκριβες, πανάκριβες. Δηλαδή και είναι τα ίδια ml, είναι 15 με 30 ml, οπότε δεν ξέρω, είναι πανάκριβες, δεν έχω δει ακόμα, δεν έχω βρει ακόμα. Τι skin κάνω εγώ, τι skin care κάνω. Μάλλον έβαλα το κάτω τώρα και αφήνω αυτό το λευκό πράγμα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν πασαλίβω, δεν... Συνήθως αφήνω την κρέμα έτσι πάνω και να προφηθεί με την ησυχία της και βάζω πάντα περισσότερη ποσότητα κρέμας. Την αφήνω σαν μάσκα. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό το τέστερ από L'Occitane και είναι το Immortelle, νομίζω. Immortelle είναι η πιο τέλεια σειρά τους. Immortelle με αυτό το κίτρινο λουλούδι. Τρελαίνομαι. Είναι τέλεια αυτή η κρέμα. Την έχω ήδη χρησιμοποιήσει και για πρωί και για βράδυ. Επειδή σας είπα είναι πολύ ενυδατικές και όπως είπαμε πρέπει να προσέχουμε και το λαιμό. Ίδια ποσότητα και για το λαιμό. Όπως είμαι πολύ κοντά στην κάμερα, έχω νιώσει κάνω ASMR. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω το πόσο τέλειο είναι να βάνεις, θέλω να πω ακριβές κρέμες, αλλά είναι τέστερο, οπότε έτσι ωραίες κρέμες. Δεν θέλω να μυρίζω φράουλα και μπανάνα. Θέλω να είναι έτσι μπούζι κρέμες. Ωραία. Επόμενο step. Επόμενο step, δεν το κάνω αρκετά και θα έπρεπε. Βάλουμε λαδάκι στο πρόσωπο. Και το λαδάκι αυτόν τον καιρό, λαδάκι, πήρα τα 100 ml, είναι σαν λάδι τηγανίσματος. Είναι από Kiehl's, το Midnight Recovery. Το έχω ξαναδοκιμάσει και είναι ό,τι καλύτερο. Νομίζω και αυτό το είχα στο τέστερ και πήγα αγόρασα το μεγαλύτερο μέγεθος που υπάρχει. Και είναι limited edition, μου είπε. Αλλά ακόμα το πουλάνε, με κορόιδεψε και εγώ την πίστεψα. Όπως γίνεται πάντα με τις πολίτρες και τις διαφημίσεις. Μυρίζει τέλεια, μυρίζει πάλι αυτό το... η πικρίλα, αυτό που νιώθεις ότι τα συστατικά δουλεύουν. Από αυτό που θα κάνω είναι, δεν θα βάλουμε απλά λαδάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι την Clarisonic. Θα χρησιμοποιήσουμε την κεφαλή που είναι για μασάζ στο πρόσωπο. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, θα έπρεπε κι αυτή. Αλλά μία στο τόσο το χρησιμοποιώ και ειδικά για το λαιμό θέλω να το χρησιμοποιώ. Οπότε θα πάρουμε από Kiehl's, θα το βάλουμε έτσι στο πρόσωπο. Και στο λαιμό. Και στο λαιμό πιο κάτω και. Και στα χέρια δεν πάρει. Οκ, θα αρχίσουμε με την Clarisonic. Αναλυτικές κινήσεις. Και ταυτοχρόνως σκεφτόμαστε ότι είμαστε πιο νέες, πιο όμορφες, τέλειο δέρμα. Κάνουμε manifestation. Τέλεια. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Thank you.
Τα μπετσίν. Όχι άλλο πια. Φτάνει γαραλικά. Το τελευταίο step στο night skin routine είναι skin balm. Έχω αρκετά. Τώρα αυτό που έχω εδώ είναι αυτά τα δύο από... Ένα είναι από NARS, δεν θα το βάλουμε αυτό γιατί έχει χρώμα. Βάζουμε από το Body Sounds Addicted αυτό και είναι lip balm. Έχει SPF 50, ποιος νοιάζεται τώρα. Τελεία, ήδη νιώθω καλύτερα, νιώθω πιο φρέσκια. Θα έπαινα ένα yogi chai τώρα, κάτι έτσι για να ηρεμήσω. Αλλά επειδή κοιμήθηκα 3 ώρες το μεσημέρι, θα πάω να φτιάξω ένα καφέ. Επειδή πριν το βίντεο είχα πάει στα Starbucks για καφέ και ήταν κλειστά τα δύο κοντινά μας Starbucks. Anyways, θα πάω να φτιάξω ένα πάρα πολύ νόστιμο ζεστό καφέ. Θα καθίσω να κάνω edit ή θα καθίσω να διαβάσω κάτι στο Kindle. Μην ανησυχείτε. Βίντεο θα ανεβαίνουν κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή, 2 η ώρα το μεσημέρι, θα έχουμε νέο vlog. Ό,τι και να είναι αυτό, και κάθε vlog είναι διαφορετικό. Άλλα vlog έχουν πιο πολύ φαγητό, άλλα vlog έχουν πιο πολύ shopping, άλλα vlog έχουν και trade with me, ξενοδοχεία, άλλες χώρες. Τρελά πράγματα, τρελά. Οπότε, ποτέ δεν ξέρεις με μένα. Και αυτό είναι το τέλειο πράγμα. Οπότε, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι μου. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ και θα σας δω στο επόμενο. A delicious video. Bye.